Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι γρίφος κυρίες και κύριοι, κυρί, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια. Πάμε να δούμε αρχικά, Γιάννη Φόσκολε, πώ κινούνται σήμερα Καλώς οι αγορέ μετά την ένεση η ρευστότητα στην Ελβετική Τράπεζα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Τα χρηματιστήρια σήμερα άνοιξαν στο πράσινο μετά το βαθύ κόκκινο χθε και τι τεράστιε απώλειες που είχαν. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι όσο περνάει η ώρα, τα κέρδη μαζεύονται. Γιατί? Γιατί όλοι περιμένουν να ακούσουν τι έχει να πει σήμερα η Κριστίν Λαγκάρτ, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβούλιο, έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Με την τραπεζική καταιγίδα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι η Κριστίνα Γκάρτη είχε προαναγγείλει μία αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδε βάση στην προηγούμενη συνεδρίαση και αυτό περιμέναμε όλοι ότι θα γίνει σήμερα. Ωστόσο, μετά τι τελευταίε εξελίξει, μένει να δούμε αν τελικά θα πραγματοποιηθεί αυτή η νέα μεγάλη αύξηση των επιτοκίων ή θα πατήσει φρένο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα πάμε σε μία μικρότερη αύξηση επιτοκίων τη τάξη των 25 μονάδων βάση. Σε κάθε περίπτωση είδαμε και την ομπρέλα που ανοιχθεί η Κεντρική Τράπεζα τη Ελβετία στην Credit Suisse, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα τη Ελβετία, είναι αυτό αρκετό για να αποφύγουμε την κατάρρευση. Οι αναλυτέ λένε όχι, Λίνα. Το πιθανότερο είναι πω η Ελβετική Τράπεζα κερδίζει χρόνο τώρα, κερδίζει χρόνο ενέ σαν να έχει μπει ένα τραύμα σε μια πολύ μεγάλη πληγή, καθώ πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που είχε στι αγορέ. Και η JP Morgan πριν από λίγο έβγαλε μια έκθεση που βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει συγχώνευση ακόμη και εξαγορά από τη UBS. Σε σε κάθε περίπτωση οι εξελίξει είναι ραγδαίε σήμερα γύρω από αυτό το θέμα. Θα δούμε πώ θα εξελιχθούν με επίκεντρο φυσικά τη συνεδρίαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το τι θα πει η Κριστή Λαγκάρτ και για την έκθεση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών στην Κρετή Πιστεύουμε όλοι ότι θα δώσει κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό για να α, ηρεμήσουν κάπω οι αγορέ Λίνα. Σε κάθε περίπτωση, όλε οι εξελίξει όπω πάντα στο ημερησία.gr. E σε ευχαριστώ, Γιάννη.